είναι. Ο γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου. Καλή σας μέρα, κύριε Αντωνίου. Καλημέρα. Κυρία Στυλιανού, κύριε Κωνσταντίνου, καλή σας μέρα. Λοιπόν, επαναλειτουργούν σήμερα και τα εμπορικά κέντρα μετά από 2 και πλέον μήνες που παρέμειναν κλειστά. Πώς θα κινηθεί έτσι σήμερα η κατάσταση στα εμπορικά κέντρα, αν έχουν λάβει όλα τα μέτρα? Έχουμε κάνει και ρεπορτάζ και τις προηγούμενες μέρες. Είναι όλοι σε εγρήγορση. Το θέμα είναι οι καταναλωτές. Πώς θα συμπεριφερθούν, κύριε Αντωνίου? Κυρία Στυλιανού, ανοίγουμε, τα εμπορικά κέντρα ανοίγουν σχεδόν μετά από 3 μήνες. Mm-hmm. Είχαν κλείσει, είχαν κατεβάσει ρολά από τις 16 Μαρτίου. Mm-hmm. Σήμερα επαναλειτουργούν τα εμπορικά κέντρα. Συνεπώς ανοίγουν και τα τελευταία καταστήματα του Λιανικού Εμπορίου που ήταν κλειστά και επιστρέφουν και οι τελευταίοι εργαζόμενοι του Λιανεμπορίου, οι οποίοι ήταν οι μοναδικοί οι οποίοι παρέμεναν στο σπίτι. Από πλευράς υγειονομικών μέτρων, από ό,τι έχω δει από τα εμπορικά κέντρα και τις διευθύνσεις τους, έχουν ληφθεί όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα. Οι καταστηματάρχες και τα μέλη μας ιδίως είναι πανέτοιμοι να τους υποδεχτούν και να τους εξυπηρετήσουν. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το πώς θα συμπεριφερθεί ο κόσμος, θα το δούμε στην πράξη σε λίγη ώρα, περίπου σε 1,5 ώρα, 9,5 με 10, ανοίγουν όλα τα εμπορικά κέντρα στην Κύπρο. Ναι, κυρία Αντωνίου, για να πούμε και στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, τι είναι αυτό το οποίο θα είναι διαφορετικό σήμερα σε σχέση με την εικόνα που έχουν αφήσει στο πρόσφατο παρελθόν, από τις 16 Μαρτίου? Κύριε Κωνσταντίνου, σίγουρα θα είναι μια διαφορετική εμπειρία εντός των εμπορικών κέντρων. Καταρχήν να πούμε ότι θα υπάρχει ο μέγιστος αριθμός που μπορεί να εισέλθει εντός του εμπορικού κέντρου. Το κάθε κατάστημα, βάσει του ωφέλιμου του χώρου, θα πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό εντός των καταστημάτων. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι οι κοινόχρηστοι χώροι θα είναι με τις αποστάσεις ασφαλείας όπως ορίζουν τα πρωτόκολλα. Όσον αφορά τους κοινόχρηστους χώρους, κύριε Αντωνίου, εννοείται ότι θα κρατούνται οι αποστάσεις ασφαλείας, γιατί θα υπάρχουν σημάσεις στο πάτωμα, ή θα υπάρχει και κάποια υπενθύμηση μέσα στα εμπορικά κέντρα ή έστω στην είσοδο, θα μπορεί να μπει συγκεκριμένος αριθμός ατόμων? Καταρχήν, κύριε Στυλιανού, και χαίρομαι για την ερώτηση που βάλετε, τα εμπορικά κέντρα έχουν αυτόματο καταγραφικό επί της εισόδου. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή γνωρίζουν πόσοι επισκέπτες είναι εντός του εμπορικού χώρου. Από εκεί και πέρα, σίγουρα θα υπάρχουν οι σημάνσεις για την απόσταση ασφαλείας, για να επενθυμίζουμε στους επισκέπτες αυτή την απόσταση. Θα υπάρχουν προσφωνήσεις, ανακοινώσεις. Και όσον αφορά τους κοινόχρηστους χώρους, εκεί είναι που δίνεται ιδιαίτερη προσοχή. Και ιδίως στους χώρους όπου παλιά συνοστιζόταν κόσμος ή συναστιζόταν κόσμος, αν θέλετε, εκείνο του κοινού χώρου που μπορούσαν κάποιοι να γευματίσουν. Έτσι, εκεί είναι διαφορετική εικόνα, καθότι υπάρχουν οι αποστάσεις μεταξύ των τραπεζιών και εκεί λειτουργεί η αναλογία του 1:3 τετραγωνικά μέτρα. Και όχι όπως τα καταστήματα του Λιανικού Εμπορίου, που είναι η αναλογία του ενός ατόμου προς 8 τετραγωνικά. Μάλιστα. Να μας δώσετε λίγο, μιας και αναφερθήκατε ευρύτερα στο κομμάτι του Λιανικού Εμπορίου, όπου σήμερα συμπληρώνεται ακριβώς το παζόλ, ποια είναι η εικόνα που επικρατεί, κύριε Αντωνίου? Θυμόσαστε πολύ καλά ότι και από αυτή εδώ την εκπομπή μιλούσαμε για τον αναπνευστήρα στον οποίο βρίσκονταν οι επιχειρήσεις. Ήταν η περίοδος όπου συζητούσαμε το θέμα των κρατικών εγγύσεων. Τώρα, πώς σας βρίσκει η αγορά, σε ποιο σημείο είμαστε? Κύριε Κωνσταντίνου, έχει κυλήσει ο πρώτος μήνας από τότε που έχουμε επαναλειτουργήσει. Αν θυμάστε, ήταν 4 Μαΐου. Ναι. Το Λιανικό Εμπόριο, και αναφέρουμε στην αίτηση, στην υπόθεση, ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, έχει ανακτήσει το Μάιο που είχαμε και τα πρώτα αριθμούς γύρω στο 30% ή το 40% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό Μάιο. Ναι. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η πτώση που έχουμε είναι γύρω στο 60-70%. Εδώ θα πρέπει να αναφέρω, επειδή το παζόλ, όπως είπετε πριν, του Λιανεμπορίου συρθέτουν και άλλα κανάλια, αυτό αναφέρεται μόνο στα κανάλια που έχω προαναφέρει.
Δεν αναφέρομαι σε κανάλι τροφίμων και υπεραγορές, ναι, που εκεί είναι πολύ διαφορετική κατάσταση, αφού οι συμπολίτες μας το διαθέσιμο εισόδημα που έχουν σίγουρα θα οδηγηθεί προς τα είδη πρώτης ανάγκης. Και από εκεί και πέρα, εξαίρεση θα έλεγα, όαση στο λιανεμπόριο, που ήταν αυξημένη επισκεψιμότητα και πολύ αυξημένη η τζίρη, ήταν στα DIY. Και χρησιμοποιώ αυτό τον όρο για να αντιληφθεί ο καθένας που ήταν αυξημένος η επισκεψιμότητα και ο τζίρος. Όλα τα υπόλοιπα κινήθηκαν σε αυτούς τους αριθμούς που έχω αναφέρει. Μάλιστα. Άρα θα αναμένουμε σήμερα να δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η πρώτη μέρα και πώς θα εναρμονιστούμε με τους νέους κανόνες. Κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο. Καλή σας μέρα.